Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό προϊόν. Death Stalker Chroma από τη Razer. Το συγκεκριμένο ανήκει στη σειρά Chroma, όπω και το Death Thunder, όπω και το Firefly που έχετε δει από το κανάλι στο παρελθόν. Είναι ένα ιδιαίτερα μεγάλο και ιδιαίτερα εύχρηστο πτρολόγιο, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι πόθο με εδώ και πολύ καιρό να το αποκτήσω. Όπω βλέπετε, ξεχωρίζει με μεγάλα γράμματα η λέξη Chroma που το κατατάσσει στην ελόγω κατηγορία, τι προσφέρει το συγκεκριμένο πικτρολόγιο πέρα από το φωτισμό που όπως καταλαβαίνετε κάνει μπάμα από πάντως στο πακέτο. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο μας προσφέρει 104 πληκτρά τα οποία είναι πλήρως προγραμματιζόμενα. Μπορείτε να τους αλλάξετε το φωτισμό όπως και ό,τι λειτουργεί εσείς θέλετε. Επίσης το πάχος των πλήκτρων είναι 2 χιλιοστά και... Οι διακόπτε του, όπω είδα, ονομάζονται τσίκλετ γιατί στην ουσία θυμίζουν τετράγωνε καραμαλίτσε. Τώρα, το χαρακτηριστικό του εκτός από τα 10 πλήκτρα σε gaming mode είναι ότι στην κανονική του λειτουργία μπορείτε να πατήσετε έως 6 πλήκτρα ταυτόχρονα. Το κουτί είναι ιδιαίτερα απλό, δείχνει μερικά από τα χαρακτηριστικά του. Ένα επίση από τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου είναι ότι εκτό ότι μπορείτε να το ρυθμίσετε από το πρόγραμμα, μπορείτε και on the fly να το φτιάξετε. Χωρίζεται σε τρει ζώνε όπω βλέπετε. Είναι η κανονική ζώνη του πληκτρολογίου με όλα τα πλήκτρα που χρησιμοποιείτε για να γράψετε, τα πλήκτρα με τα βελάκια, ads, delete κλπ. και το numpad, τα οποία φωτίζονται διαφορετικά το κάθε ένα. Πάμε να περάσουμε στο πακέτο αυτό καθε παμε να περασουμε στο πακετο αυτο καθε αυτο αν και ιδιαίτερα τεράστιο. Είναι το κουτί ιδιαίτερα βαρύ και στη Βαρό, θα έλεγα το οποίο προστατεύει αρκετά καλά το πληκτρολόγιο και μέσα στο κουτί βλέπουμε ένα άλλο κουτί με το logo της Razer For Gamers by Gamers το οποίο ανοίγοντα το μας καλωσορίζει στο πληκτρολόγιο το πληκτρολόγιο έρχεται μέσα σε ζελατίνα προστατευτική και αφού το βάλω στην άκρη για λίγα δευτερόλεπτα προκειμένου να δείξω τι έχει μέσα άλλο θα το περάσω σε αυτό αμέσως μαζί να σα δείξω. Έχουμε τα κλασικά αυτοκόλλητα τη εταιρεία, ηριδίζοντα. Τα έγγραφα που συνοδεύουν μαζί το πληκτρολόγιο, όπω ένα καλωσόρισμα και ένα. Quick Installation Guide, το οποίο είναι αρκετά κατατοπιστικό, έχει αρκετές λεπτομέρειες θα έλεγα, σε διάφορες γλώσσες. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μας απασχολεί τόσο πολύ, θα το δούμε με την ησυχία μας όταν φτιάξουμε το πρόγραμμα. Μέσα στο πακέτο δεν έχει κάτι άλλο, Αρκετά απλό. Και ας περάσουμε στο πληκτρολόγιο αυτό καθεαυτό. Το καλώδιο του, όπως βλέπουμε, είναι ιδιαίτερα μακρύ σε μήκο, Να το ξεδιπλώσω κιόλα για να το δούμε. Που σημαίνει ότι θα φτάσει με άνεση στο πίσω μέρος του πληκτρολογίου μας. Έρχεται με προστατευτικό μπροστά. Και από ό,τι βλέπω και εσωτερικά και εξωτερικά, αν μπορείτε κι εσείς να διακρίνετε με gold plate, USB, καλώδιο. Δεν είναι με υφασμάτινε σύνε, αλλά αυτό δεν μα πειράζει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, εντάξει. Θα ήταν ένα σύν, αλλά και πάλι είναι μια χαρά. Το καλώδιο του είναι αρκετά ανθεκτικό, τουλάχιστον φαίνεται αρκετά ανθεκτικό. Και α περάσουμε στο πληκτρολόγιο αυτό καθεαυτό Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το έχουν τη λήξη, είναι μια ωραία διαδικασία να το ανοίγει, ειδικά το πρώτο άνοιγμα είναι ξεχωριστό μπορώ να πω. Αυτό εδώ είναι το πληκτρολόγιο. Τώρα, όπω βλέπετε, αυτό που μου άρεσε και μου αρέσει στο πληκτρολόγιο είναι ότι καταρχήν πρώτα απ' όλα τα πλήκτρα του είναι ιδιαίτερα λεπτά. Θυμίζουν λάπτοπ και το πάχο του είναι, όπω σα ξαναείπα και πιο πριν, 2 χιλιοστά. Έχει rest palm, το οποίο είναι ανάγλυφο, να σα φέρω να το δείτε κοντά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα μαζεύει αρκετά εύκολα σκόνη και δαχτυλιές. Η υφή του είναι ματ, το οποίο προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, το βρήκα αρνητικό, αλλά εγώ το θεωρώ αρκετά καλό προνόμιο του πικτρολογίου. Τα κουμπιά είναι και αυτά ματ υφή, μόνο που από το πλάι είναι γκλώσσι. Εντάξει, αυτό δεν μα πειράζει. Και πάμε να τα ανοίξω. Αυτό ο ήχο πραγματικά είναι όλα τα λεφτά. Όπω βλέπουμε, Καταρχήν, το πληκτρολόγιο έχει 104 πλήκτρα. Έχει function keys, τα οποία σε συνδυασμό με το FN πλήκτρο ρυθμίζουν διάφορε λειτουργίε όπω playback, volume up, volume down και διάφορα άλλα. Έχει ένα Windows πλήκτρο, το οποίο όταν περάσουμε σε gaming mode, όπω βλέπετε εδώ πάνω. F10, το οποίο σε συνδυασμό με το FN ενεργοποιεί το gaming profile του πληκτρολογίου, το οποίο αναλαμβάνει να καταργήσει τη χρήση του Windows Key, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να σας πετάξει εκτός παιχνιδιού την ώρα που παίζετε και κατά δεύτερον καταργεί το Alt F4. Επίσης η gaming λειτουργία όπως σας είπα και στην αρχή αναλαμβάνει να σας ε, εξασφαλίσει ότι θα μπορείτε να πατάτε έως και 10 πλήκτρα ταυτόχρονα και με τα δυο σα χέρια, αν χρειαστεί, και θα ενεργοποιούνται και τα δεκά ταυτόχρονα. Ενώ στην κανονική του λειτουργία θα το βλέπετε, θα χρησιμοποιείτε μάλλον μόνο τα έξι από αυτά. Τα οποία είναι υπέρα αρκετά, είτε παίζετε είτε όχι. Και πάμε να το ενεργοποιήσω. Όπω βλέπετε πάρα πολύ όμορφα, αρχίζει να τίθεται σε λειτουργία ο Φωτισμό του πληκτρολογίου, το οποίο είναι αυτό που προβάλλεται περισσότερο, υπάρχουν διάφορε εκδόσει του συγκεκριμένου πληκτρολογίου. Η μία είναι η απλή χωρί φωτισμό, η δεύτερη είναι με πράσινο φωτισμό, η τρίτη είναι αυτή που έχω εγώ, η κρώμα που έχει διάφορα χρώματα στα πλήκτρα, και η τέταρτη είναι αυτή με το που έχει εξαφανιστεί το Numpad και στη θέση του έχει μια οθόνη αφή η οποία είναι η πιο ακριβή και κοστίζει γύρω στα 240 ευρώ. Η τιμή του συγκεκριμένου πληκτρολογίου είναι αρκετά υψηλή, μπορώ να πω, και δεν προσφέρεται για όλου, μια και είναι ιδιαίτερα τσιμπημένο. Αλλά στην ουσία το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό ούτω ή άλλω. Ε, το ωραίο είναι και σα το έχω πει και στο Firefly ότι με το που το συνδέσετε κατευθείαν αναλαμβάνει να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα στον υπολογιστή σα, το Synapse, με το οποίο μπορείτε να το ρυθμίσετε. Οπότε εσεί δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα απολύτω. Πιο ξεκούρα στο πεθαίνει. Θα σα δώσω τώρα την αίσθηση του πώ είναι να γράφει με αυτό το πικτρολόγιο. Αυτό περίμενα. Το έχω δοκιμάσει το συγκεκριμένο πικτρολόγιο. Είναι ευγενή πόθο και το ήθελα πάρα πολύ καιρό να το πάρω. Όπω ακούτε, δεν έχει καμία σχέση με τα μηχανικά πληκτρολόγια. Είναι αρκετά σιγανό ο θόρυβο του. Δεν ξέρω πώ τον ακούσατε εσεί κατά τη διάρκεια τη ηχογράφηση που έκανα μόλι. Εμένα μου αρέσει να σα πω την αλήθεια: μου θυμίζει αρκετά λάπτοπ. Ε, η αλήθεια είναι ότι τα δάχτυλα κάθονται αρκετά καλά, τουλάχιστον σαν πρώτη επαφή. Αν και είναι κάτι εντελώ διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει με το μηχανικό. Ε, το ωραίο και το ευχάριστο είναι που πραγματικά μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που κατάφερα να το δοκιμάσω. Είναι το γεγονό του ότι έχει το REST Palm που εσεί απλά ξεκουράζετε τα χέρια σα και στην ουσία είναι σαν να γράφετε πάνω σε laptop. Ε, προσωπικά, επειδή πριν να πάρω τον υπολογιστή μου είχα laptop, μπορώ να πω ότι πολλέ φορέ μου λείπει αυτό. Σα είπα ότι επίση μπορούμε να το ρυθμίσουμε και από το Synapse. Όπω βλέπετε εδώ έχουμε διάφορα ε, φωτάκια τα οποία μα δείχνουν το καθένα ποιο προφίλ χρησιμοποιούμε κάθε φορά. Αν περάσω σε F1 και F10, ανοίγει το, το G. Εάν το κλείσω, κλείνει. Περνάμε σε M και μπορείτε. Έταν το ρυθμίσετε και On the Go, οπότε μπορείτε να κρατήσετε ε, τι επιλογέ που κάνετε, τι ρυθμίσει σα και εδώ. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό ήταν. Οι επιλογέ φωτισμού είναι απεριόριστε. Ο αριθμό χρωμάτων είναι αρκετά μεγάλο να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Αυτό λοιπόν είναι το πληκτρολόγιο Death Stalker Chroma. Αλπίζω να σα άρεσε. Εμένα προσωπικά μπορώ να πω ότι με έχει κατατυπωσιάσει. Είναι αρκετά στιβαρό. Δεν σα έδειξα και από κάτω πώ είναι. Έχει δύο ποδαράκια τα οποία αναλαμβάνουν να το σηκώσουν λίγο πιο ψηλά. Και μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο άνετο. Να σας δείξω και από το πλάι πώς είναι το πληκτρολόγιο. Έχει, μια... Έχει πάρα πολύ ωραίο design η αλήθεια είναι. Δεν είναι τόσο βαρύ όσο περίμενα ότι θα είναι. Γενικά μου αρέσει και σαν ποιότητα κατασκευής φαίνεται στιβαρό πληκτρολόγιο. Χωρίς να είναι τρομερά βαρύ. Deathstalker Chroma. Ήμουν ο Κώστας, Check Now, ελπίζω να σας άρεσε το unboxing. Στην περιγραφή θα έχω τα link του καναλιού για τη σελίδα στο facebook, για τη σελίδα στο instagram. Κάντε ένα like, ένα subscribe, αφήστε το σχόλιο σας από κάτω αν σας άρεσε και πείτε μου ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο πληκτρολόγιο. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και να τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας παιδιά!